Αυτό το ψευδές βίντεο κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Υποστηρίζει ότι είναι ρεπορτάζ από το Euronews σχετικά με υποτιθέμενη μοναδική δημοπρασία έργων ρωσικής τέχνης. Αυτό το βίντεο ψευδώς αναφέρει ότι ένας οίκος δημοπρασιών στη Γερμανία προσκαλεί συλλέκτες έργων τέχνης να δωρήσουν πίνακες Ρώσων καλλιτεχνών ή χειρόγραφα από Ρώσους συνθέτες. Υποστηρίζει ότι αυτά τα έργα θα καταστραφούν δημοσίως και τα έσοδα, υποτίθεται, θα διατεθούν στον Ουκρανικό στρατό για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Το βίντεο εμπεριέχει γραφικά και σήματα από το Euronews. Αλλά δεν είναι προϊόν δημιουργίας από το Euronews και καμία τέτοια δημοπρασία δεν λαμβάνει χώρα. Στην ανακοίνωσή του, το Euronews επιβεβαιώνει ότι δεν παρήγαμε και δεν δημοσιεύσαμε αυτό το βίντεο. Τα γραφικά μας και η απεικόνισή μας χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του Euronews. Προχωρούμε στα βήματα ώστε να σβηστούν από όλες τις πλατφόρμες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα περιεχομένου απάτης, δηλαδή μιας πλαστοπροσωπείας ενός νόμιμου διεθνούς ειδησιογραφικού οργανισμού για τη διασπορά ψεύτικου αφηγήματος. Ο γερμανικός οίκος δημοπρασιών Μπόλαντ και Μάροντζ επίσης επιβεβαιώνει ότι το βίντεο της υποτιθέμενης δημοπρασίας είναι πλαστό. Μια τέτοια δημοπρασία ουδέποτε έλαβε και ουδέποτε θα λάβει χώρα. Απέχουμε από τέτοιες ενέργειες και είμαστε οργισμένοι και έκπληκτοι που έγινε κατάχρηση της επωνυμίας μας. Ακόμη χειρότερα, αυτό το βίντεο προσβάλλει οποιονδήποτε σχετίζεται με τη ρωσική ορθόδοξη τέχνη και τον πολιτισμό της. Αντιβαίνει στη φιλοσοφία μας της εκτίμησης και προστασίας της τέχνης. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονότα και παραστάσεις με Ρώσους καλλιτέχνες έχουν περιοριστεί ή ακυρωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά καμία δημοπρασία δεν λαμβάνει χώρα στη Γερμανία για να καταστραφούν ρωσικές αντίκες.